Στο μεταξύ, στη λεωφόρο Ποσειδώνος παραμένει, έχει κλείσει 24 ώρες, μπορεί και περισσότερο, θα μας τα πει η Γεωργία Λαγού, το λεωφορείο μέσα στο οποίο είχαμε δει τους ανθρώπους να προσπαθούν να βγουν και να σώσουν τις ζωές τους, σχηματίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα. Τι συμβαίνει, Γεωργία, και δεν το έχουν απομακρύνει ακόμη, γιατί δεν καταφέραν ακόμη να αντλήσουν τα νερά? Καλησπέρα, Πόπη, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε εδώ στο σημείο που το λεωφορείο είναι ακινητοποιημένο και βυθισμένο μέσα στα λασπόνερα. Από νωρίς το πρωί, όπως μπορείτε να δείτε με τη βοήθεια του εικονολήπτη μας, του Βαγγέλη Βόσου, έχουν ξεκινήσει οι αντλήσεις υδάτων. Μπορείτε να δείτε, απλώς αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει και πάλι να βρέχει. Οπότε καταλαβαίνετε, το έργο είναι αρκετά δύσκολο. Ο όγκος του νερού, Πόπη, είναι αρκετά μεγάλο. Η στάθμη του νερού είναι η ίδια με χθες. Και γιατί το λέω αυτό? Όσο προσπαθούν εδώ τα συνεργεία της ΕΙΔΑΠ να τραβήξουν, να ρουφήξουν τα νερά, τώρα έχει ξεκινήσει το τελευταίο μισάωρο να βρέχει. Οπότε καταλαβαίνετε τι ακριβώς συμβαίνει. Και τα δύο ρεύματα, όπως είναι φυσικό, είναι κλειστά. Το συγκεκριμένο λεωφορείο, Πόπη, είναι ένα λεωφορείο φυσαρμόνικα που εξυπηρετεί πολλούς επιβάτες. Είναι μία από τις βασικές γραμμές της Αττικής, με δρομολόγια τουλάχιστον από ό,τι μάθαμε σε 5 δήμους. Εξυπηρετεί πάνω από 5 δήμους. Χθες ήταν συγκλονιστικές οι εικόνες που βλέπαμε, με τους ανθρώπους να έχουν σχηματίσει ανθρώπινη αλυσίδα και να προσπαθούν να κολυμπήσουν μέσα στα λασπόνερα και να σωθούν. Και είναι το σημείο, Πόπη, όπου μέσω του Associated Press έγινε γνωστό σε όλο τον πλανήτη. Νομίζω πως θα συνεχίζουν τις προσπάθειες, τα συνεργεία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, έτσι ώστε να μπορέσουν να απελευθερώσουν εδώ το δρόμο και να μπορέσουν να πάρουν επιτέλους το λεωφορείο.